Μεγάλο ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η αναγκαιότητα ή όχι δημιουργία και κατασκευή ενό νέου νοσοκομείου και σε συγκεκριμένη περίπου περιοχή. Η θέση τη παράταξή σα ποια? Κοιτάξτε, η αναγκαιότητα ενό νοσοκομείου δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανεί πλέον. Είδατε και την τοποθέτηση τη Υπουργού, η οποία τοποθετήθηκε λέγοντα ότι είναι αναγκαία η νέα μονάδα, η οποία θα ανταποκρίνεται στι ανάγκε και τι απαιτήσει του Δήμου Κοζάνη. Βέβαια, πολλοί λένε ότι τα κτίρια δεν κάνουν την υγεία. Αλλά νομίζω ότι είναι μια σημαντική κτηριακή υποδομή η οποία δίνει τη δυνατότητα ακόμα και στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες για το Δημόσιο της Κοζάνης αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Μην ξεχνάτε ότι το νοσοκομείο της Κοζάνης εδώ και χρόνια φιλοξενεί πολλά περιστατικά από τη γύρω περιοχή. Συνεπώς θα βοηθήσει πάρα πολύ και έξω τη γύρω περιοχή της Κοζάνης. Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να γίνει το νοσοκομείο. Είναι ένας αγώνας ο οποίος θα συνεχιστεί και όταν θα δικαιωθούμε θα πούμε ότι προσφέρουμε μια μονάδα, μια υγειονομική μονάδα, μια κτηριακή εγκατάσταση η οποία αν επανδρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα προσφέρει τις καλύτερες υγειονομικές υπηρεσίες. Αμά είναι να βάλουμε καρύλια στο ποδοσάκι και να το πάμε στην Κοζάνη, που κ. Φλακεντάς. Κοιτάξτε να δείτε. Η δημιουργία του νοσοκομείου, το αίτημα των κατοίκων του Δήμου της Κοζάνης και των κατοίκων του Δήμου της Κοζάνης για ένα νοσοκομείο δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με το νοσοκομείο της Τολμάιδος. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα αλλάξουμε τον υγειονομικό χάρτη της χώρας. Εμείς λέμε τις απαιτήσεις τις οποίες έχει η τοπική κοινωνία. Δεν είμαστε απέναντι σε κανένα νοσοκομείο, δεν δημιουργούμε κανένα νέο χάρτη, δεν είμαστε αρμόδιοι για ένα νέο υγειονομικό χάρτη. Εμείς είμαστε αυτοί που προτάσουμε το νοσοκομείο, διότι θεωρούμε ότι είναι αναγκαιότητα για τον Δήμο και για τους δημότες του Δήμου Κοζάνης και για τις ευρύτερες περιοχές.